Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση αυτή σήμερα. Καλησπέρα, Ειρηνάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πες μας ποιος είσαι, τι μας είσαι, λοιπόν, πού μένεις. Λοιπόν, ονομάζομαι Τζερεφός Νικόλαος, μένω στη Νέα Πολυλακωνίας, από εδώ και κατάγομαι. Εδώ εργάζομαι, εδώ ζω και εργάζομαι. Με τι ασχολείσαι, πες μας. Έχω τελειώσει τη Σχολή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στην Καρδίτσα και ταυτόχρονα μάθαινα και την τέχνη της αγιογραφίας και την αξιοποιώ τώρα επαγγελματικά. Μάλιστα. Και πώς κατέληξες στην αγιογραφία? Υπήρχε κάποια έμπνευση, έτσι, κάποιο ρέτησμα στην οικογένεια ή στην πολιτιστική κουλτούρα των Βατίκων που σε... εκεί. Θα σου πω. Θεωρώ προσωπικά σε μένα ότι ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδί. Με ενθουσίαζε πάρα πολύ η τεχνική της αγιογραφίας. Έχει διαφορετική τεχνική από τη ζωγραφική. Είναι διαφορετικές τέχνες. Στην αγιογραφία η φωτοσκίαση γίνεται με γραμμικό τρόπο. Δεν γίνεται όπως στη ζωγραφική με πλαστικότητα. Αυτό είναι κάτι που εμένα με ενθουσίαζε. Με ενθουσίαζε ο τρόπος που ο κάθε καλλιτέχνης βάζει τα δικά του στοιχεία στην τέχνη αυτή. Είναι μια τέχνη η οποία είναι αθάνατη, δεν έχει κορεσμό. Και τη θεωρώ εγώ προσωπικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή ήθελα πάντα να τη μάθω έστω και λίγο. Ξεκίνησα στην Καρδίτσα δοκιμαστικά το πρώτο διάστημα, γιατί δεν ήξερα τι δυσκολίες θα βρω. Στην αρχή ομολογουμένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως και κάθε νέο ξεκίνημα. Αλλά τελικά φάνηκε ότι με πήγε. Μου άρεσε και εμένα, το ήθελα και εγώ λίγο και εντάξει. Δηλαδή, θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο τι εικόνες κάνεις ακριβώς στην αγιογραφία, αλλά για παράδειγμα... Στη ζωγραφική. Ναι, ζωγραφείς δηλαδή εκκλησίες, εικόνες, τι ακριβώς κάνεις? Όχι, θα σου πω. Καταρχήν, εγώ ασχολούμαι και με τη ζωγραφική. Καταρχήν, να πω λίγο, γιατί δεν το ανέφερα πριν, ότι εκτός από την αγιογραφία ασχολούμαι και με τη ζωγραφική και με ξυλουργικές εργασίες. Μικρής κλίμακας βέβαια, έτσι, όχι πολύ σύνθετα πράγματα, διότι δεν κατέχω τον εξοπλισμό τον κατάλληλο. Για τόσο μεγάλες δουλειές. Εντούτοις όμως, εντάξει, σύν όλα αυτά, έχω και κατάστημα με είδη δώρων και διακοσμητικά είδη σπιτιού. Λοιπόν, ασχολήσαμε πολλά. Είναι... Έτσι, πρέπει να τα χειριστείς όλα ταυτόχρονα. Πες μας λίγα λόγια για την αγιογραφία. Όσον αφορά τώρα και τα ενδιαφέροντα. Αυτό. Για την αγιογραφία δεν έχει να κάνει τι θέλω εγώ περισσότερο να αγιογραφώ. Η εικόνα είναι εικόνα, είτε αυτό είναι παράσταση, είτε είναι μεμονωμένα ένας Άγιος. Είτε είναι δύο Άγιοι, είτε σου λέω παράσταση. Οι παραστάσεις μπορεί να είναι ο Ευαγγελισμός της στο τόπο, ας πούμε. Δεν μπορείς να διαλέξεις. Όλα έχουν την ομορφιά τους και δίνουν κάποια στοιχεία της ζωής, ας πούμε, του βίου, του κάθε Αγίου. Έχει το κάθε ένα το ενδιαφέρον του. Όσον αφορά τη ζωγραφική, αυτό που μου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζω είναι έργα που έχουν κίνηση, είτε αυτό είναι μια χορεύτρια που το φόρεμά της, ας πούμε, μπορεί να ανεμίζει με την κίνηση, είτε μπορεί να είναι ένα κύμα θάλασσας, έτσι. Πράγματα και θέματα που έχουν μέσα τους κίνηση. Μου αρέσει αυτό. Και λεπτομέρεια, σημαντικό. Λεπτομέρεια νομίζω είναι κάτι που με εξητάρει ακόμα περισσότερο, γενικότερα στα έργα μου. Και επίσης μου αρέσουν και θέματα που έχουν να κάνουν με απεικόνιση αντικειμένων παλαιϊκών. Όπως είναι παλιά κλειδιά, παλιές πόρτες, έτσι που έχουν μια ιστορία πίσω τους, που το βλέπεις και έχει κάτι να σου πει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει τύχει να ζωγραφίσω και πορτρέτο ή να ζωγραφίσω εσωτερικό χώρο. Όλα. Έχει τύχει να ζωγραφίσω πολλά θέματα, και ζωά και άλογα.
Απλά περισσότερο ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, ας πούμε. Θα σταθώ σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι υπάρχουν και δυσκολίες στο αντικείμενο, που για παράδειγμα μεγάλης κλίμακας δεν έχεις την κατάλληλη βοήθεια για να ασχοληθείς. Τον εξοπλισμό, ναι. Βέβαια. Θα ήθελες λίγο να μας πεις ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις γενικά στο επάγγελμα αυτό. Όσον αφορά τα ξυλουργικά, δυσκολίες. Δυσκολίες τεχνικές περισσότερο υπάρχουν, δεν είναι κάτι άλλο. Τεχνικές δυσκολίες στην υλοποίηση του κάθε έργου ξεχωριστά. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνιέται. Μπορεί να μου πάρει με ένα λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά ξεπερνιέται. Δυσκολίες, εντάξει, μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι τις οικονομικές δυσκολίες δεν είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό. Που υπάρχει μια εξέλιξη, θεωρώ. Εγώ, όσον αφορά τον εξοπλισμό μου, συνεχώς επενδύω και βελτιώνω τον εξοπλισμό που διαθέτω αυτή τη στιγμή. Όλο και κάτι προσθέτω στον εξοπλισμό μου. Βέβαια, εγώ έχω αρκετούς εξοπλισμούς. Δηλαδή, άλλον εξοπλισμό για τα ξυλουργικά, άλλον εξοπλισμό για την αγιογραφία, που εκείνη έχει υλικά, έχει χρυσά, έχει πινέλα, έχει ειδικούς διαβήτες για τα φωτοστέφανα, έχει πολλά πράγματα. Άλλον εξοπλισμό για τη ζωγραφική. Έχω ανοίξει πάρα πολύ, και ίσως αυτό είναι και ένα πρόβλημα, όπως λες, που αντιμετωπίζω, ότι δαπανώ αρκετά χρήματα στον εξοπλισμό μου. Στην ποιότητα, να βελτιώσει την ποιότητα δηλαδή. Γιατί πρέπει να, πρέπει να βελτιώνεται η ποιότητα συνεχώς. Και βέβαια, ο εξοπλισμός είναι το α και το ω. Έτσι, δεν πας πουθενά άμα δεν έχεις καλό εξοπλισμό. Ο κακός εξοπλισμός μπορεί να χαντακώσει ένα έργο. Ναι, σίγουρα. Και συνήθως δηλαδή οι αγοραστές θα είναι ιδιώτες, ή μπορεί να είναι και κάποιος φορέας που θα διαφερθεί. Χωρίς όχι τόσο. Επαγγελματίες όμως, ναι. Mm. Ειδικά στα ξυλουργικά, επαγγελματίες με άλλα μαγαζιά, όχι όμως τόσο φορείς. Ναι, κατάλαβα. Εσύ, για παράδειγμα, ποιο θα ήταν το όνειρό σου πάνω στο αντικείμενό σου, δηλαδή τι θα ήθελες να δεις στην Στην αγιογραφία. Στην αγιογραφία, αλλά και εν γέννη στους χώρους που ασχολείσαι, τι θα ήθελες να δεις να βελτιωθεί, έτσι ώστε να βελτιώσει και τη δική σου δουλειά και την εξέλιξή σου. Κοίταξε, όσον αφορά την αγιογραφία, ένα μεγαλεπίβολο σχέδιό μου και ένας μεγαλεπίβολος στόχος μου είναι αναμφίβολα το να μπορέσω να φτιάξω ένα μικρό εξοκλήσι, να μπορέσω να το αγιογραφήσω. Κάτι το οποίο είναι τεράστιο στόχος, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω ποτέ στη ζωή μου, αλλά... Θα τα καταφέρεις, αυτό έχει σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω αργά ή γρήγορα. Μα πιστεύω υπάρχουν εξοκλήσια στη Νεάπολη που δεν έχουν, είναι κενά από αγιογραφία, σωστά. Είναι πάρα πολλά τα εξοκλήσια. Υπάρχει, αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία των Βατικών γενικότερα, και γι' αυτό θεωρώ ότι και η αγιογραφία για την περιοχή μας συνδέεται. Καταρχήν, στην περιοχή μας υπάρχουν πάνω από 40 βυζαντινοί ναοί και ναίδρια που χρονολογούνται από το 12ο και 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, έτσι, που τελειώνει αυτή η περίοδος οριστικά. Οπότε θεωρώ ότι και γενικότερα η αγιογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη περιοχή των Βατικών. Οπότε, εντάξει, σίγουρα υπάρχει ο στόχος το να μπορέσω να αγιογραφήσω κάτι αργότερα, έτσι, σε ναό. Αλλά ο στόχος μου είναι να καταφέρω έναν στόχο, δηλαδή να μπορέσω να γεωγραφήσω κάποιο μικρό εξοκλησάκι. Ναι, κατάλαβα. Δεν θέλω να θέτω υψηλούς στόχους, τόσο υψηλούς στόχους που να είναι πλέον ακατόρθωτοι για μένα. Ναι, ξεκινάμε σιγά-σιγά. Ξεκινάω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω. Ναι, εγώ βέβαια θα ήθελα να δω και μια σου έκθεση, δηλαδή πέρα από το χώρο στον οποίο εργάζεσαι, που μπορεί να βρει ο κόσμος στους πίνακες σου, αλλά θα ήθελαμε πάρα πολύ να δούμε και μια σου έκθεση, ένα έργο δουλειά σου, να τίθεται στον κόσμο. Αυτός είναι πιο εύκολος στόχος.
Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο και να εμπνεύσει και κόσμο, νέους, να ασχοληθούν με την αγιογραφία, με την παράδοσή μας. Αυτό υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου, να κάνω μια έκθεση, είτε ζωγραφικής είτε αγιογραφίας, είτε συνδυαστικά. Αλλά ακόμα είμαι σε φάση απόκτησης έργων, γιατί για να πεις ότι θα κάνεις μια έκθεση χρειάζεται να έχεις μια εκπροσώπηση αρκετών έργων, δεν μπορεί να κάνεις με 10 έργα έκθεση. Είναι όμως τα πλάνα μου, πιο άμεσα. Χαίρομαι, από ότι μακάρι να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει έτσι κάποιο τοπίο στην Νεάπολη που για σένα έτσι είναι θαυμαστό, αποτελεί χώρος θαυμασμού και θα ήθελες να το απεικονίσεις σε κάποια... Σαν εικόνα. Κάποιο έργο. Ναι. Σαν εικόνα της Νεάπολης. Σαν εικόνα της Νεάπολης, γενικότερα είμαι πολύ τοπικιστής, οπότε θεωρώ ότι γενικότερα η Νεάπολη έχει πάρα πολλά σημεία που μπορεί να πεις ότι θα τα απεικονίσεις. Δεν έχει τύχει να ζωγραφίσω κάποιο αξιοθέατο της Νεάπολης ή κάποιο ήλιο βασίλεμά της ή κάποιο τμήμα της Νεάπολης από κάποια συγκεκριμένη επικοινωνική γωνία. Δεν έχει τύχει να κάνω κάποιο έργο βασισμένο στη Νεάπολη. Ίσως αργότερα. Ωστόσο, μια εικόνα της Νεάπολης που θα με συγκινούσε πάρα πολύ και που δεν έχει ποτέ ζωγραφιστεί και πιστεύω ότι θα συγκινούσε πολύ κόσμο, είναι η εικόνα της, και που με συγκινεί εμένα πρώτα πάρα πολύ, είναι η εικόνα της Νεάπολης κατά την έξοδο του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί θεωρώ ότι είναι μια εικόνα της Νεάπολης πάρα πολύ ωραία, που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από την Αθήνα και ντόπιοι και ξένοι, και νομίζω ότι συγκινεί πάρα πολύ κόσμο. Επειδή το συνδέω λίγο έτσι και με την αγιογραφία και με την πίστη μας γενικότερα, θεωρώ ότι είναι κάτι που θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Αν μπορούσε κάπως να αποδοθεί ζωγραφικά αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Ίσως. Όλα είναι δυνατά. Και όντως, συμφωνώ και εγώ, γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μου θύμισες μνήμες τώρα του παρελθόντος. Ναι. Έχοντας αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, είτε από μπαλκόνια, συγγενών, είτε... Έτσι ακριβώς. Πόσο όμορφα είναι. Νομίζω συνδέεται και με την παράδοση των βατίκων, έτσι, γιατί αυτό είναι... Από τα παλιά χρόνια, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γινόταν. Δεν είναι ότι έχει χαθεί η παράδοση από την Νεάπολη σε τόσο μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι ακόμα διατηρεί η στοιχεία της παράδοσης η Νεάπολη. Επειδή δεν είναι μεγάλη πόλη, να πεις ότι έχει υπάρξει αλλίωση στο χαρακτήρα της Νεάπολης και της πόλης μας γενικότερα. Όχι, δεν έχει διαβροχθεί το όμορφο αυτό στοιχείο που διαθέτει. Να σε ρωτήσω, πρωτού κλείσουμε, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Κάτι το οποίο θα ήθελες να ενημερώσεις τον κόσμο πάνω στο αντικείμενό σου? Πάνω στο αντικείμενό μου, μέχρι στιγμής αυτά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία κάνω. Το τελευταίο διάστημα έχω ξεκινήσει και δουλεύω και έργα λαϊκής τέχνης από ελιά. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξεκινήσει τώρα. Δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα πραγμάτων, όμως είναι μια τέχνη και αυτή που έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και θεωρώ ότι όλο και κάτι ακόμα πάλι θα σκεφτώ να κάνω. Είμαι σίγουρη. Και αλλά μέχρι στιγμής αυτά έχω. Ναι, χαίρομαι πολύ που ακούω ότι κάθε φορά βρίσκεις κάτι, κάνεις κάτι, ασχολείσαι με όλα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο που το ακούμε. Ευχαριστώ ο κόσμος πάρα μπορεί, πολύ. Ο κόσμος ναι. Μπορεί να μας βρει, να βρει ας πούμε, τη σελίδα μου και στο Facebook ως διαχειρός Ζερεφός Νικόλαος και αντίστοιχα το e-shop που έχω, www.diachirosjerefosnikolaos.com. Τέλεια, και θα είναι έτσι και τα στοιχεία ούτως ή άλλως και στο τέλος του βίντεο. Ωραία. Είναι έτσι, είναι τελεία ακόμη για να μπορούν να μπαίνουν από οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό και αποστολές γίνονται σε όλο τον κόσμο πάλι, αντίστοιχα. Ειρηνά, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για όλη αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, γιατί είναι πολύ όμορφο νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με κομμάτια της παράδοσής μας και να τους δίνουν φως.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Και θα είμαστε εγώ συνέχεια σε σε επαφή. Λοιπόν, εγώ θα τα σε πούμε. ευχαριστώ. Έγινε, Για έγινε. πολλά.